μάθει ότι το πολιτικό σύστημα του έχει γυρίσει την πλάτη και σήμερα γύρισε τη δική του. Ως νέος πολιτικός σε καμία περίπτωση δεν συμβιβάζομαι με μια τέτοια πολύ αρνητική εξέλιξη. Γι' αυτό και θα αγωνιστώ με όλες μου τις δυνάμεις ώστε η πολιτική να συγκινεί, να δίνει λύσεις, να γοητεύει και όχι βέβαια να προκαλεί θυμηδία, απέχθεια ή νέα αδιέξοδα. Υπάρχει βεβαίως ταυτόχρονα μια ισχυρή στροφή στην ακροδεξιά και τον ανορθολογισμό που πρέπει να μας προβληματίσει. Ιδιαίτερα βέβαια πρέπει να προβληματίσει την κυβέρνηση που τα εξέθρεψε, υποβαθμίζοντας συστηματικά το κράτος δικαίου, τον σεβασμό στα ανθρώπινα δικαιώματα και την εμπιστοσύνη στη δικαιοσύνη. Σε αυτές τις εκλογές η Νέα Δημοκρατία έχει υποστεί μια βαριά ήττα, χάνοντας 14 μονάδες από τον πύχη των εθνικών εκλογών και 5 από εκείνων των ευρωεκλογών. Αποδοκιμάστηκε η περιφρόνηση που επιδεικνύει σε πολύ μεγάλα και ανοιχτά ζητήματα της ελληνικής κοινωνίας, όπως η στεγαστική κρίση, το εθνικό σύστημα υγείας, το κόστος ζωής. Τιμωρήθηκε η αλαζονία της, η ασυδοσία της και η διαφθορά. Δικό μας χρέος είναι να συνεχίσουμε με δυναμισμό τη σοβαρή, αξιόπιστη αντιπολίτευση για να ανοίξει επιτέλους ο δρόμος για μια προοδευτική διακυβέρνηση στην Ελλάδα. Θα πάρω συνεπώς όλες τις αναγκαίες πρωτοβουλίες με τις δημιουργικές αλλά πάνω απ' όλα πραγματικές προοδευτικές δυνάμεις της κοινωνίας. Προτεραιότητά μας είναι πριν τις επόμενες εθνικές εκλογές να έχουμε διαμορφώσει την εναλλακτική πρόταση διακυβέρνησης της χώρας. Το ΠΑΣΟΚ, η παράταξή μας, επέλεξε να δώσει με συνέπεια μια πολιτική μάχη ιδεών, θέσεων και προγραμματικών λύσεων, έχοντας πάντα την πολιτική στο επίκεντρο, μακριά από τον ευτελισμό, την απαξίωση και την τοξικότητα. Σε τρίτη κατά σειρά εκλογική αναμέτρηση, μέσα σε ένα χρόνο, αυξήσαμε σταθερά τα ποσοστά μας, πολύ πάνω από τις ευρωπαϊκές εκλογές του 2019. Τα θετικά. Σπάσαμε επιτέλους τη γαλάζια κυριαρχία στο χάρτη, πρασινίζοντας δύο νομούς της Κρήτης μετά από 12 χρόνια. Επίσης, είμαστε δεύτερη δύναμη σε 19 νομούς της χώρας. Η παράταξή μας ξανασυστήθηκε με τους ψηφοφόρους του κέντρου, όπου αναδειχθήκαμε σε πρώτο κόμμα σύμφωνα με τα αποτελέσματα των exit polls. Βεβαίως, σήμερα υπάρχει μια μεγάλη ασυμμετρία μεταξύ περιφέρειας και Αθήνας. Μια ασυμμετρία που έχουμε χρέος να αντιμετωπίσουμε άμεσα και πρέπει να ανατρέψουμε με πολιτικούς και οργανωτικούς όρους, γιατί θέλουμε ξανά να πρωταγωνιστήσουμε. Η Δημοκρατική Παράταξη και το ΠΑΣΟΚ διαχρονικά, γνήσια και απευθείας, διασυνδέθηκε με τις αγωνίες της πλειοψηφίας του ελληνικού λαού, ενώντας τους πολίτες κάτω από ένα εθνικό σχέδιο μεγάλων μεταρρυθμίσεων και μεγάλων αλλαγών. Πάνω απ' όλα δημιουργώντας τις προϋποθέσεις για κοινωνική δικαιοσύνη, ανάπτυξη και ευημερία για όλους. Αυτή είναι η παρακαταθήκη μας. Αυτή είναι η μεγάλη πρίκα της παράταξης και αυτή θα είναι η πραγματική πηξίδα όλων των πρωτοβουλειών και όλων των κινήσεων που θα πάρουμε άμεσα αλλά και στο μέλλον. Σας ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, πρωτοβουλίες και από τον Νίκο, ναι, Ανδρουλάκη.